το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης υλοποιεί την εκπαιδευτική δράση Πλανητάριο, μετά από απέτηση πολλών σχολικών μονάδων και των επισκεπτών του Μουσείου που δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του κινητού Πλανητάριου Starlab. Στην πρώτη του επίσκεψη στο Μουσείο, η δράση θα επαναληφθεί. Το Πλανητάριο έρχεται, ξεκινάμε τις δράσεις. Αυτός ο υπέροχος στόλος θα στηθεί πάλι εδώ στην αίθουσα πολυθεάματος του Μουσείου. Τα σχολεία έχουν δηλώσει αρκετά ήδη συμμετοχή, λίγες θέσεις μείναν ελεύθερες. Αυτό που θα δούμε μέσα από αυτήν την προβολή, την ψηφιακή προβολή, θα έχει να κάνει με αστερισμούς, πλανήτες, τους μύθους που υπάρχουν γύρω από τους αστερισμούς. Κάθε αστερισμός και το δικό του μύθο, η ελληνική μυθολογία είναι πλούσια, η οποία συνδέει τους πλανήτες, τους αστερισμούς. Θα συζητήσουμε γύρω από αυτά. Τι είναι ένα αστέρι, τι είναι ένας πλανήτης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, που διαφοροποιεί το ένας με τον άλλον, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, γιατί τα βλέπουμε με διαφορετικά χρώματα. Αυτό είναι μια δομή η οποία έτρεχε και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει το Πλανητάριο. Αυτή τη φορά, προσπαθώντας λίγο να επαναπροσδιορίσουμε εμείς τους στόχους μας και να διαφοροποιήσουμε λίγο την προσέγγιση μας και να μην μείνουμε μόνο στην προβολή και να μπούμε σε μια διαδικασία μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης με τα παιδιά, στήθηκε και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, κάθε ομάδα που θα έρχεται, είτε πρώτα θα παρακολουθεί, θα μπαίνει μέσα στο θόλο και θα παρακολουθεί αυτή την προβολή, είτε θα δουλεύουμε στο εργαστήριο με ένα εκπαιδευτικό το οποίο θα σχετίζεται πάλι με όλα αυτά που θα παρακολουθήσουμε στο Πλανητάριο. Έτσι λοιπόν, ένα σχολείο θα έρχεται, θα χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα μπαίνει στο θόλο, η άλλη θα κάνει το εκπαιδευτικό εργαστήριο και μετά θα αντιστρέφονται αυτές οι δύο ομάδες και θα αλλάζουν θέσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να το δέσουμε, να γίνει πιο ολοκληρωμένο, πιο συνολικό, να δούμε τελικά τι είναι αυτό που τα παιδιά ακούνε ή μαθαίνουν μέσα στο θόλο και να παίρνουμε κι εμείς ένα feedback έτσι πίσω. Έχοντας την πρώτερη εμπειρία, οι υπεύθυνοι του Μουσείου επαναπροσδιορίσαν τους στόχους και σε συνεργασία με το Πλανητάριο σχεδιάστηκε μια εκπαιδευτική δράση η οποία συμπεριλαμβάνει τη μοναδική εμπειρία ενός πραγματικού Πλανηταρίου μέσα στο θόλο, όπου οι μαθητές κάνουν ένα μοναδικό ταξίδι στο διάστημα, βλέπουν τα αστέρια και τους πλανήτες όπως φαίνονται σε σκοτεινό ουρανό, μαθαίνουν για τους μύθους των αστεριών και τις ιστορίες που τα συνδέουν. Επιπρόσθετα, η εκπαιδευτική δράση υποστηρίζεται και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση οργανωμένης δραστηριότητας προκειμένου οι μαθητές να αποτυπώσουν και να οικοδομήσουν τη δική τους εικόνα για τους πλανήτες, τους αστερισμούς και το διάστημα. Τα σχολεία θα έρχονται πρωινές καθημερινές ώρες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και οι απογευματινές προβολές, όπου είναι Σάββατο και Τετάρτη, από την ώρα που ξεκινάει το Πλανητάριο να έρχεται, στις 6 ώρα το απόγευμα. Όσοι θέλουν μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο τηλέφωνο του Μουσείου και να έρχονται με τις παρέες τους, τα παιδιά, όλοι μαζί και να παρακολουθούμε αυτές τις προβολές.